Γιώργος Ατσαλάκης, οικονομολόγος, αναπληρωτής καθηγητής στο Πολυτεχνείο Κρήτης, στο Εργαστήριο Ανάλυσης Δεδομένων και Πρόβλεψης. Κύριε Ατσαλάκη, καλώς ορίσατε στο News Hub. Γεια σας εσάς και στους τηλεθεατές σας και ακροατές σας. Με αφορμή τις πλημμύρες που είχαμε στον Θεσσαλικό κάμπο, αυτή τη μεγάλη καταστροφή, δημοσίευσατε ένα κείμενο που έχει να κάνει με τις οικονομικές επιπτώσεις σε πολλά επίπεδα. Δεν έχει βιώσει τέτοια καταστροφή η περιοχή, όπως λένε όσοι είναι από την περιοχή, και το είδαν και ιστορικά το θέμα, και θα θέλαμε εισαγωγικά λίγο να μας πείτε για τις επιπτώσεις που θα έχει στην οικονομία και βήμα-βήμα να αναλύουμε τα στάδια που έχετε βάλει και στο άρθρο σας. Ναι. Καταρχήν να πούμε ότι τα πλημμυρισμένα εδάφη είναι περίπου στις 700.000 στρέμματα. Αυτό σημαίνει ότι είναι κάτι λιγότερο από το 1/5 του Θεσσαλικού κάμπου, ο οποίος έχει έφτασει περίπου 5 εκατομμύρια στρέμματα. Με αποτέλεσμα η σημαντική παραγωγή με την οποία συμβάλλει η Θεσσαλονίκη, η Θεσσαλία σε όλη την αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή, να είναι πολύ σημαντική. Οι εκτιμήσεις μας είναι ότι θα επηρεαστεί το ακαθάριστο εθνικό προϊόν, τουλάχιστον δεν θα φτάσει στα ποσοστά που είχε προβλεφθεί, αν συνυπολογίσουμε και τις ζημιές από την πυρκαγιά στον Εύρο και στο Ρόδο. Όλα αυτά φυσικά αυτή τη στιγμή είναι απλά εκτιμήσεις, δεν μπορούμε να κάνουμε κάποια ασφαλή πρόβλεψη αν δεν μετρηθούν και καταγραφούν οι ζημιές. Αυτό όμως το οποίο θα είναι ανησυχητικό είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί, τόσο οι γεωργοί όσο και οι κτηνοτρόφοι, για να μπορέσουν να ξαναδημιουργήσουν εισόδημα στο βιός τους, θα χρειαστεί τουλάχιστον μία σεζόν, δηλαδή τουλάχιστον μέχρι του χρόνου, καθώς θα πρέπει άμεσα να έρθουν οι κρατικές ενισχύσεις, να έχουν κεφάλαια κυλήσεως, να αγοράσουν σπορά, λοιπάσματα και πιθανόν εργαλεία οι περισσότεροι από αυτούς, για να σπείρουν και να θερήσουν να πουλήσουν την επόμενη χρονιά και να έρθει το πρώτο του εισόδημα. Άρα σε αυτό το χρονικό διάστημα οι άνθρωποι αυτοί ουσιαστικά είναι άνεργοι, το ίδιο και οι μισθωτοί που δούλευαν στον αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα. Υπάρχει και πρόβλημα στη μεταβατική φάση, έτσι, δηλαδή μέχρι να μπουν χρήματα με τον οποιοδήποτε τρόπο από το κράτος στα χέρια τους, υπάρχει μεταβατική φάση που πρέπει να τα γίνουν οι άνθρωποι. Βέβαια. Και για μένα τους κτηνοτρόφους είναι ακόμα πιο δύσκολο, διότι για μέχρι να μεγαλώσουν τα ζώα, να πολλαπλασιαστούν, να φτιάχνουν τα κοπάδια που είχαν στο παρελθόν, χρειάζεται πολύ χρόνος. Και εδώ να πούμε ότι ο Θεσσαλικός κάμπος παράγει το 40% των μαλακών τυριών και το 25% των σκληρών. Και μεγάλες ποσότητες από αυτά εξάγονται. Οπότε από αυτά έχει χαθεί τουλάχιστον 1/5 αυτή τη στιγμή. Οι ζημίες βέβαια στις υποδομές, κυρίως στους δρόμους για τις προσβάσεις, τα χωράφια, στις επιχειρήσεις κτλ. Θα πάρει χρόνο για να ανακατασκευαστούν. Κάποιες από αυτές θα πρέπει να ανακατασκευαστούν με πολύ υψηλές προδιαγραφές πλέον και με ορίζοντα όχι 20 και 30 χρονών, με ορίζοντα να αντέξουν πάρα πολλά χρόνια στο μέλλον και να μπορούν να αντέξουν ισχυρές καταστροφές. Αυτή τώρα η έλλειψη παραγωγής στον αγροτικό και στο κτηνοτροφικό τομέα θα δημιουργήσει μία σημαντική ανομαλία στην αγορά των τροφίμων, καθώς θα παρατηρηθεί το φαινόμενο οι ζητούμενες ποσότητες πλέον να μην προσφέρονται από την πλευρά της παραγωγής, και όποτε έχουμε τέτοια
ανισορροπία, οι τιμές οδηγούνται σε άνοδο. Έχουμε αύξηση, δηλαδή, στη μέση των τροφίμων. Ναι, αύξηση των τιμών, ναι. Και τη στιγμή που τα τρόφιμα, ο πληθωρισμός των τροφίμων με τα στοιχεία του Ιουλίου ήταν 12,7%, ό,τι χειρότερο είναι αυτή τη στιγμή να αυξηθούν και οι τιμές των τροφίμων. Επειδή μιλάτε για τα τρόφιμα, έχετε εντοπίσει και το θέμα της ασφάλειας στα τρόφιμα. Τι ακριβώς σας προβληματίζει με το θέμα της ασφάλειας των τροφίμων? Ναι, είχαμε κάνει μια σειρά αναλύσεων από πέρυσι σε αυτό το θέμα και είχαμε εξηγήσει ότι μια σημαντική στρατηγική πλέον των κρατών είναι, εκτός από την ενεργειακή ασφάλεια, είναι και η πιστική ασφάλεια. Διότι είναι πολύ εύκολο πλέον μια χώρα και μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία να δημιουργήσει συνθήκες έλλειψης βασικών προϊόντων για διατροφή σε πολλές άλλες χώρες. Είδαμε για παράδειγμα πρόσφατα την Ινδία να επιβάλλει απαγόρευση εξαγωγή ρυζιού, διότι η εξαγωγή στην Ινδία το εξήγαγαν γιατί είχε πολύ καλή τιμή, με αποτέλεσμα να ανέβουν οι τιμές εσωτερικά στην Ινδία και οι Ινδοί να μην έχουν φθηνό ρύζι, όπως είχαν μάθει, που είναι η βασική τους διατροφή. Οπότε υπάρχουν τέτοια προβλήματα πλέον και με τις ελλείψεις των ποσοτήτων των σιτηρών που υπάρχουν από την παραγωγή της Ουκρανίας, έχει ήδη δημιουργηθεί θέμα και οι τιμές δυστυχώς δεν κατεβαίνουν, παρόλο που υπάρχει μια σχετική αύξηση της προσφοράς τροφίμων από άλλες περιοχές. Ξαναγυρνώντας τη δικιά μας περίπτωση τώρα, αυτή η προσφερόμενη ποσότητα γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων που θα πρέπει να αναπληρωθεί ή θα γίνει από άλλες περιοχές της Ελλάδος που εξήγαγαν και θα σταματήσουν τις εξαγωγές, πράγμα το οποίο δεν είναι εύκολο, διότι θα έχουν μακροχρόνιες συμβόλαια συνήθως αυτοί που κάνουν εξαγωγές και δεν μπορούν να τις σταματήσουν εύκολα, ή θα αρχίσουν να εισάγονται τέτοια προϊόντα από κοντινές αγορές, από γειτονικές χώρες, πράγμα το οποίο θα δημιουργήσει προβλήματα στο ισοζύγιο εξωτερικών πληρωμών, καθώς ενδέχεται και εξαγωγές να σταματήσουν. Όχι ενδέχεται, σίγουρα θα σταματήσουν, γιατί πολλά από τα προϊόντα της Θεσσαλίας εξαγόταν κιόλας και επιπλέον θα έχουμε και περισσότερες εισαγωγές. Οπότε, δηλαδή, αυτό είναι άλλη μια μακροχρόνια επίπτωση. Οπότε δηλαδή οι επιπτώσεις, εκτός του ότι θα χρειαστούν πάρα πολλά χρήματα για να επανέλθει σε μια κανονικότητα ο τόπος, είναι και οι πτώσεις που υπάρχουν από το τομέα των εξαγωγών. Κύριε Τσαλάκη, θέλω τώρα να μας πείτε για ένα θέμα άμεσο, το οποίο είναι οι επιδημίες από τις τεράστιες εστίες μόλυνσης που ήδη φοβούνται, και ένα μακροπρόθεσμο για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Ναι. Οι εστίες μόλις σε τέτοιες καταστροφές είναι πάρα πολλές και γι' αυτό ήδη υπάρχουν οδηγίες να μην πίνετε το νερό. Και με το να έχουμε τόσο πολλά νεκρά ζώα, η περισυλλογή τους δεν είναι κάτι εύκολο. Εν τω μεταξύ, επειδή οι αγρότες, μάλλον και οι κτηνοτρόφοι, θέλουν να μετρηθούν τα ζώα τους πριν τα δώσουν για ταφή, υπάρχει μια καθυστέρηση από ό,τι φαίνεται σε αυτή τη διαδικασία. Οι υγειονομικοί που είναι περισσότερο ειδικοί θα προσπαθήσουν να αποσοβήσουν μια τέτοια περαιτέρω υγειονομική κρίση παίρνοντας τα κατάλληλα μέτρα. Στο θέμα του περιβάλλοντος τώρα δεν γνωρίζουμε αυτή η λάσπη που κατακάθεται στους αγρούς που έχει έρθει και από τα ποτάμια και από τη βροχή που μετακινήθηκαν τα χώματα, εάν έχει πολλές φορές υπάρχει αλατότητα και μειώνει τις δυνατότητες έφορης καλλιέργειας. Αυτό θα μας το πούνε οι ειδικοί αργότερα.
Το άλλο σημαντικό ως μακροχρόνια επίπτωση είναι ότι αν μειωθεί έστω και 1% το ακαθάριστο εθνικό προϊόν, το κράτος μέσω των φόρων προσδοκά να λάβει περίπου 1 δις σε κάθε 1% αύξηση του ΑΕΠ. Αν μειωθεί κατά 1% το ΑΕΠ, αυτό το 1 δις το χάνει. Το κράτος είναι διαφυγόντα έσοδα τα οποία δεν θα έρθουν. Αυτά μόνο αν τα αναγάγουμε στην επόμενη πενταετία, μιλάμε για 5 δις. Γι' αυτό οι ζημιές είναι δύσκολο να υπολογιστούν σε αυτή την περίοδο, σε αυτή τη φάση, και θα είναι πολύ περισσότερες από τα 2-2,5 δις τα οποία ακούγονται προς το παρόν και σκέφτεται να χρηματοδοτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα άλλο... Με συγχωρείτε να ρωτήσω κάτι. Ναι. Υπάρχει ήδη μια κριτική στην κυβέρνηση ότι αυτά τα 2,5 δις τα οποία είναι να παρθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση είχαν ήδη εγκριθεί για έργα υποδομής και αυτά τα επιπλέον που θα πάρουν δεν ξεπερνάνε τα 400-500 εκατομμύρια. Κοιτάξτε, επειδή το θέμα του σχεδιασμού των μελλοντικών έργων της χώρας αλλά και γενικά της Ευρώπης θα πρέπει να το δούμε με μια άλλη ματιά και ίσως είναι αντικείμενο μιας άλλης εκπομπής, καθώς διεξάγουμε μια έρευνα τώρα πάνω σε αυτό το θέμα. Θα πάρουμε αρκετά δις τα επόμενα χρόνια από το Ταμείο Συνοχής. Πολλά από αυτά θα πάνε στην πράσινη ενέργεια, στις πράσινες επενδύσεις. Θα πρέπει να μην βλέπουμε μόνο την δημιουργία φωτοβολταϊκών και ανεμογεννητριών, να δαπανίσουμε όλα αυτά τα χρήματα. Υπάρχουν και άλλα προβλήματα για να πάμε στην πράσινη ενέργεια. Υπάρχουν δίκτυα διανομής που θα πρέπει να πολλαπλασιαστούν και έχουν τεράστιο κόστος, που κάποιες φορές είναι μεγαλύτερο και από το κόστος των επενδύσεων σε ηλιακά και ολικά. Και υπάρχουν και δαπάνες που πρέπει να γίνουν για να αντιμετωπίζουμε τέτοιες περιπτώσεις των σφοδρών καταστροφών, οι οποίες είναι συχνότερες και ολοένα πιο σφοδρότερες τα τελευταία χρόνια. Άρα ένα μέρος του κονδυλίου θα πρέπει να πάει στην κατεύθυνση να δημιουργηθεί ένας ισχυρός μηχανισμός με πολύ υψηλά ποιοτικά στάνταρ, ο οποίος θα παρεμβαίνει όταν εμφανίζονται τέτοια φαινόμενα και κατά τη διάρκεια των φαινομένων και οπωσδήποτε αμέσως μετά, για να κάνει όσο το δυνατόν γρηγορότερο την αποκατάσταση και να μειώνει την οικονομική ζημία των ανθρώπων αλλά και γενικά της κοινωνίας. Εκεί είναι ένα θέμα που θα μπορούμε σε μια επόμενη εκπομπή να το συζητήσουμε πιο αναλυτικά. Ένα άλλο σημαντικό σημείο που θα πρέπει να τονιστεί και θα πρέπει να το δούμε. Εμείς δεν έχουμε ως πολιτική να ασφαλίζουμε το σπίτι μας, τη δουλειά μας, τα περιουσιακά μας στοιχεία. Και θα πρέπει να το δούμε αυτό, διότι ολικά συστήματα ασφάλισης που θα ασφαλίζουν και την κατοικία μας και την αγροτική παραγωγή μας, τις αγροτικές εγκαταστάσεις, αποθήκες κτλ., και τα μηχανήματά μας και τον εξοπλισμό θα μπορούσαν να είναι αρρωγοί σε αυτές τις περιπτώσεις και να ελαχιστοποιούν τη ζημία και να αποζημιώνονται οι κάτοχοι τους από τις ασφαλιστικές εταιρείες. Ναι. Και λέτε ας πούμε τώρα ότι αυτό, επειδή δεν υπήρχε ως κουλτούρα, τώρα δημιουργεί ένα πρόβλημα, όμως υπάρχει και το πρόβλημα ότι τώρα οι ασφαλιστικές εταιρείες, όταν βλέπουν ότι υπάρχει κίνδυνο για μια τόσο μεγάλη καταστροφή ιδιαίτερα στην περιοχή, σίγουρα είναι ότι δεν θα έχουν διάθεση να κάνουν, ας πούμε, συμβόλαια εκεί. Κοιτάξτε, τώρα δεν θα έχουν, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει το κράτος να το δει, διότι και οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν μπορούν να ασφαλίζουν μόνο ότι τους φέρει. Πρέπει να υπάρχουν και ασφάλειες που σίγουρα θα έχουν μεγαλύτερο ασφάλιστρο, αλλά να μπορούν να καλύψουν από τέτοιες έκτακτες καταστάσεις. Εξάλλου αυτός είναι ο ρόλος. Θέλουμε να πληρώνουμε κάτι για να έχουμε ασφάλεια ότι δεν θα καταστραφούμε ολοσχερώς.
Κατανοητό. Τώρα θα ήθελα να κλείσουμε λίγο με, επειδή αναφερθήκατε στα έργα υποδομής και ότι όλα πρέπει να γίνουν με έναν υπολογισμό άλλο, με ένα ειδικό υπολογισμό αφού είχαμε αυτό το ειδικό φαινόμενο και επειδή ακόμα δεν έχει γίνει μια ολοκληρωμένη εκτίμηση, αλλά ήδη πολλές φωνές ειδικών λένε ότι από τη στιγμή που ολόκληρα χωριά έχουν διαλύσει και μέχρι να κατασταλάξει το νερό δεν θα έχει μείνει τίποτα, ας πούμε, ούτε στατικά σε σπίτια, ούτε βάσεις, ούτε τίποτα, ας πούμε, ασφαλές για να μπορούν να οικοδομήσουν. Λένε ότι πρέπει να γίνει ειδικό σχέδιο με υπηχωματώσεις, ας πούμε, για να μην είναι σε επίπεδο χαμηλό, για να μπορεί να προσβάλλει το νερό οτιδήποτε φτιαχτεί. Αυτό προϋποθέτει και ένα πολύ μεγάλο πακέτο οικονομικό για να γίνει. Αυτό τώρα όπως το ακούτε, πιστεύετε ότι με τους δημοσιονομικούς κανόνες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή μπορεί να το σηκώσει, ας πούμε, ο ελληνικός κουμπαράς? Δυστυχώς, έχετε δίκιο, είναι πολύ εύστοχη ερώτησή σας. Μέχρι πριν 2-3 χρόνια το κράτος μπορούσε να δανειστεί χρήματα με πολύ χαμηλά επιτόκια και κάτω από το 0,5%. Σήμερα τα επιτόκια είναι πάνω από 4-5%. Και το να βρει χρήματα το κράτος δεν είναι τόσο εύκολο. Και αυτά τα χρήματα φυσικά θα είναι δανεικά, που απλά σημαίνει ότι θα τα πληρώσουν τα παιδιά μας αργότερα και θα πληρώνουμε μέχρι τότε και τους στόχους. Διότι και από τη φορολογία αυτά τα χρήματα δεν μπορεί να τα πάρει τώρα από τους πολίτες. Το κράτος έχει δύο πηγές. Ή θα πάρει τα χρήματα από τη φορολογία και θα τα δαπανίσει, ή θα τα πάρει από ένα δάνειο και θα τα δαπανίσει. Οπότε δυστυχώς είναι δύσκολη η ανέβρεση τέτοιων χρημάτων και βλέπουμε ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αρκετά θετωλή, διότι και τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προέρχονται κυρίως από τις δικές μας πληρωμές του ΦΠΑ, όλων, όχι μόνο το δικό μας και όλων των χωρών. Και το χρήμα πλέον έχει γίνει ακριβό. Δεν είναι όπως την προηγούμενη 20ετία που υπήρχε ευκολία να δανειστείς χρήματα. Και να μην ξεχνάμε ότι η χώρα μας έχει ένα ήδη τεράστιο χρέος και αν δεν το μειώσει μετά το 2035 που τα επιτόκια θα γυρίσουν σε επιτόκια της αγοράς από περίπου 1,5% που είναι τώρα, θα συναντήσουμε πολύ μεγάλα προβλήματα, καθώς τα επιτόκια θα φτάνουν σε δυσθεώρητα ποσά επισίως. Μάλιστα, κυρία Τσαλάκη, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω θερμά για την ανάλυση σας και την κουβέντα που είχαμε. Γεια σας. Και εμείς σας ευχαριστούμε.